δεν σου είπα, θα πάμε να καταθέσουμε Στεφάνη. Άσο Στεφάνη, γιατί το βράδυ λέω. Το βράδυ εμείς στο εργατικό κέντρο δεν έχει ανακοινώσει κάτι συγκεκριμένο. Έχουμε πει το εξής. Εδώ και μέρες που είχαμε συνεδριάσει, λέμε θα παρακολουθούμε τις εξελίξεις. Τι γίνεται με την υγεία του λαού. Μας ενδιαφέρει τώρα να επιτάξει η κυβέρνηση τα νοσοκομεία τα ιδιωτικά. Να μην πεθαίνει ο κόσμος, να μην έχουμε 100 νεκρούς κάθε μέρα. 70 πεθάνανε χτες. Ναι. Έχει τεράστιες ευθύνες η κυβέρνηση για την κατάσταση στην υγεία. Κουβέντα δεν λένε γι' αυτό. Πετάνε την μπάλα στην εξέδρα. Και αντί να κουβεντιάζουμε αυτό, τους πειράζει αν θα πάμε μια πορεία ή όχι. Όχι, δεν θα κουβεντιάσουμε αυτό. Γιατί δεν το κουβεντιάσουμε αυτό, δηλαδή. Το Πολυτεχνείο είναι συγκεκριμένη ημέρα, έχει συγκεκριμένες μορφές διαδήλωσης κτλ. Όμως εδώ έχουμε και άλλα προβλήματα. Είναι η απεργία που έρχεται. Αλλά δεν θα κάνετε πορεία. Στην Πάτρα υπάρχουν πολλοί δημοκρατικοί άνθρωποι. Πολλοί. Παντού. Εγώ σε καταλαβαίνω, το κρατάτε κρυφό το αυριανό για να μην, λες και η αστυνομία δεν ξέρει τι θα κάνετε τώρα. Από το ραδιόφωνο θα το μάθει. Δυνατόν, μα είναι δυνατόν να έρθουν οι αστυνομικοί να χτυπήσουν που θα πάμε να καταθέσουμε Στεφάνη. Όχι εκεί για το βράδυ, για την πορεία, λέω, για την πορεία. Δεν ξέρω, είδες κανέναν εμείς, εγώ θυμάμαι τι έχουμε αποφασίσει. Είδες κανένα εργατικό κέντρο να αποφασίσει να έχει βγάλει ανακοίνωση για πορεία. Όχι. Με βάση τα σημερινά δεδομένα. Άρα δεν θα κάνετε πορεία. Τους 70 που πεθάνανε χθες κτλ. Άλλους 60-70 που πεθαίνει σήμερα, εδώ πεθαίνει και δεσποτάδες. Κατάλαβες τι πάθαμε. Ναι, το έχω καταλάβει. Άρα δεν θα κάνετε πορεία αύριο δηλαδή. Πεθαίνουν, λέω, και δεσποτάδες. Το κατάλαβα, το κατάλαβα. Με τον αγιασμό θα γίνουν καλά. Ναι, ναι, ο Αμβρόσιος τα έλεγε αυτά. Ναι. Ναι. Όμως είναι φορέας. Ναι. Ο Αμβρόσιος. Δεν λέει, τον βρήκαν θετικό.